Ναι. Έχουμε μπει και στον Ιούνιο, είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μέσα στον Ιούνιο. Και θα λέγαμε με ευχάριστο θέμα, αν βέβαια δεν ήταν στη μέση η θάνατη τουλάχιστον 3 επιβεβαιωμένοι διαδηλωτών και φημολογούμενοι τουλάχιστον άλλοι 2 ή 3 στην Τουρκία. Οι Τούρκοι ξεσηκώθηκαν, τουλάχιστον αυτό λένε οι ίδιοι, δεν μεταφέρω δική μου άποψη. Να ξεκινήσουμε βλέποντας ένα βίντεο το οποίο κάνει μια ανασκόπηση της πρώτης βδομάδας των μεγάλων διαδηλώσεων στην Τουρκία και το πώς αυτές ξεκίνησαν, και μετά θα πάμε στο σχολιασμό και τις συνεντεύξεις που είχαμε με κατοίκους της Κωνσταντινούπολης και ελληνόφωνους και τουρκόφωνους, αλλά στα αγγλικά. Hele hele, hiç kimsenin ağaçlar kesiliyor bahanesiyle ortaya çıkıp Türkiye'de gerilimi artırmaya hiç hakkı yoktur.
Yumurta verdim abi. Orada da bir şey abi. Sanki taksitlerin yok bir yansam. Αυτή η σειρά γεγονότων λοιπόν πυροδότησε ουσιαστικά ένα κύμα μεγάλων διαδηλώσεων σε όλες, μα όλες τις μεγάλες πόλεις αλλά και τις μεσαίες πόλεις της Τουρκίας. Από τα σύνορα με την Αρμενία μέχρι τα σύνορα με τη Συρία, τις ακτές του Αιγαίου, όλα τα μέρη της Τουρκίας, ακόμα και στα χωριά των υψηπέδων της Ανατολίας, σημειώθηκαν διαδηλώσεις και στις μεγάλες πόλεις πολύ έντονες συγκρούσεις. Στην Αντιόχεια, την τουρκιστή λεγόμενη Αντάκια, όπως έχουν συνηθίσει πολλοί κόσμος να τη γράφουν τελευταία, σκοτώθηκε ένας νεαρός, ένας 22χρονος, ο Αμπντουλά Τσομέρτ. Στην κηδεία του γινόταν τέτοιο αδιαχώρητο που δεν μπορούσε να περάσει το φέρετρο, δεν μπορούσε να περάσει η νεκροφόρα και το φέρετρο το πέρασαν ανάμεσα από τον κόσμο στα χέρια. Στην Κωνσταντινούπολη εντωμεταξύ που ξεκίνησαν όλα, στο πάρκο Γκεζί όπως είδαμε, το οποίο είναι στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ταξίμ, στην απέναντι πλευρά από τον Κεράτιο, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Οι διαδηλώσεις, όπως και στην Άγκυρα, όπως και στην Αντιόχεια και στη Σμύρνη, είχαν πάρει ιδιαίτερα συγκρουσιακό χαρακτήρα. Οι
το βίντεο που βλέπουμε στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκπομπής είναι από το στήσιμο ενός οδοφράγματος στην περιοχή Μπεσίκτας, από όπου και η ομώνυμη γνωστή ομάδα της Κωνσταντινούπολης, όπου ο κόσμος στείνει ένα οδόφραγμα συνεργαζόμενος. Βλέπετε και φαίνεται και στο βίντεο ότι είναι κόσμος από διάφορες, ας πούμε, κοινωνικές τάξεις, αντιλήψεις. Μπορεί να φαίνεται καθαρά και από την εμφάνισή τους και από τις ηλικίες και από ένα σωρό πράγματα. Αυτά πάνω κάτω μας είπαν, μας καθοδήγησαν μάλλον να τα χωνέψουμε οι άνθρωποι που μένουν στην Κωνσταντινούπολη και τους οποίους ρωτήσαμε για να μας πούν την δική τους από μέσα οπτική, για να μην σχηματίζουμε εμείς γνώμη σαν τους δημοσιογράφους μας εδώ στην Ελλάδα, από μόνοι μας, για το τι συμβαίνει ακριβώς στις διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη κατά κύριο λόγο, και τις επόμενες μέρες θα έχουμε, ελπίζουμε, συνεντεύξεις και από άλλες πόλεις όπως την Άγκυρα, την Αντιόχεια, τη Σμύρνη και άλλα μέρη. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος που είναι στα ελληνικά, που μας δίνει μια εικόνα η Νάνα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Κωνσταντινούπολη. Επικοινωνήσαμε μαζί σου για να μας μεταφέρεις λίγο όχι μόνο το κλίμα, αλλά και πιθανόν πράγματα που έχεις δει, έχεις ζήσει εσύ αυτές τις ημέρες. Καταρχήν, εσύ έχεις κατέβει σε διαδηλώσεις. Βρέθηκες φυσικά σε χώρο διαδήλωσης. Να σας πω την αλήθεια, όχι. Στην Ελλάδα δεν έχω διαδηλώσει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που διαδηλώνω και η πρώτη φορά που το θεωρώ χρέος μου να βγω σε γνώμη με τους ανθρώπους και να τους στηρίξω. Οπότε κατέβηκες στις διαδηλώσεις εκεί στην... Φυσικά κατέβηκα. Σήμερα, όλοι μας ό,τι μπορούμε κάνουμε. Σήμερα δεν μπορέσαμε να συμμετέχουμε στην διαδήλωση για διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά, ετοιμάσαμε στο σπίτι μας αντίδοτα για τα χημικά και στείλαμε άτομα να τα μοιράσουν στους διαδηλωτές αυτή τη στιγμή στην Μπεσίκτας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά, προσπαθεί ο καθένας να βοηθήσει με το δικό του τρόπο. Μπορείς να μας πεις, έχεις έτσι μια εικόνα καθαρή περίπου πώς ξεκίνησαν, δηλαδή ποια ήταν τα γεγονότα που οδήγησαν στο να γίνουν μαζικές πια οι διαδηλώσεις από κάποιο σημείο και ύστερα? Ναι, να σας πω. Λοιπόν, οι τελευταίοι μήνες είναι αρκετά σκληροί όσον αφορά τις αποφάσεις της κυβέρνησης Ερντογάν. Δηλαδή, πριν δύο εβδομάδες είχαμε την απαγόρευση της πώλησης αλκοόλ από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, με αποτέλεσμα καταστήματα που πουλούσαν αλκοόλ, τα οποία μένουν ανοιχτά όλη τη νύχτα, να κλείνουν 10 η ώρα. Και μια συζήτηση που είχα με έναν από αυτούς μου λέει: το ενοίκιο μου δεν πρόκειται να πέσει. Εμένα, ποιος θα μου δώσει τα χρήματα που χάνω? Αναγκαστικά έκλεινε λοιπόν στις 10 η ώρα. Αυτό έγινε την προηγούμενη, όχι την δύο εβδομάδες, πριν μία εβδομάδα, την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, πριν ένα μήνα περίπου, είχαμε μία μαζική διαδήλωση κατά της απόφασης της κυβέρνησης να γκρεμίσει έναν ιστορικό κινηματογράφο πάνω στην Ιστικλάλ, στην οποία συμμετείχε όλη η καλλιτεχνική απρόγραμμα της Τουρκίας και όχι μόνο, και διεθνής σκηνοθέτης, ο Κώστας Γαβράς συμμετείχε. Και η αντίδραση της αστυνομίας ήταν ίδια. Οι άνθρωποι ήταν εκεί μπροστά στο σινεμά, και καλλιτέχνες και απλός κόσμος, να εμποδίσει την καταστροφή του, προκειμένου φυσικά να δημιουργηθεί ένα εμπορικό κέντρο, έτσι. Λοιπόν, η αντίδραση της αστυνομίας ήταν ακριβώς η ίδια. Ήρθε, τους ψέκασε με νερό και με χημικά, πέρασε το δικό της, το σινεμά καταστράφηκε. Λοιπόν, άλλο, υπογραφή της τρίτης γέφυρας, η οποία υπογραφή δεν βρίσκεται σύμφωνα με τον κόσμο. Γενικά, γεγονότα μικρά, τέτοια γεγονότα, όχι μικρά, μεγάλα, που συνέβησαν τους τελευταίους δύο μήνες και πια ο κόσμος είχε φτάνει. Ήταν και, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήταν και η πρωτομαγιά στην πλατεία Ταξίμ, έτσι, που απαγορεύτηκε η συγκέντρωση του κόσμου. Σωστά, απαγορεύτηκε με το πρόσχημα ότι στην πλατεία Ταξίμ γίνονται έργα, το οποίο ισχύει, είναι αλήθεια, γίνονται έργα, αλλά όχι σε όλη την πλατεία, γίνονται σε ένα μέρος. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ήταν καθαρή η δικαιολογία για να μην συγκεντρωθεί ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά συγκεντρώθηκε.
Και τα πράγματα αγρίεψαν για την Πρωτομαγιά. Ναι. Φαινόταν από τότε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ένα καζάνι που βράζει. Πώς θα περιέγραφες τις διαδηλώσεις? Είναι κατά κύριο λόγο αντικυβερνητικές? Είναι, ας πούμε, κατά κύριο λόγο, ας πούμε, αντιεξουσιαστές ή αναρχικοί, κομμουνιστές, αριστεροί? Είναι ανάμεικτο? Υπάρχουν και άλλα στοιχεία της αντιπολίτευσης που έχουν βγει στο δρόμο? Δώσ' μας έτσι μια ιδέα, τι εικόνα έχει σχηματίσει εσύ για την γεωγραφία, ας πούμε, για την ανθρωπογεωγραφία των διαμαρτυριών? Είναι, πώς θα, ανθρωπογεωγραφία. Είναι ένας πολύχρωμος χάρτης. Είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάθε τάξης, κάθε κατηγορίας επαγγελματικής. Θα τη χαρακτήριζα την κυβερνητική. Ούτε αντιεξουσιαστική, ούτε κρύβεται, ούτε υποκινείται από κάποιο κόμμα, ούτε από την αντιπολίτευση. Όχι, είναι μια αυθόρμητη αντίδραση του κόσμου. Και άλλωστε γι' αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη διαδήλωση που βλέπω στην Τουρκία. Είμαι εδώ μήνες, στην πόλη τουλάχιστον, πιο έρχομαι στην Τουρκία τα τελευταία 7 χρόνια. Στην πόλη είμαι εδώ και αρκετούς μήνες, έχω δει διαδηλώσεις. Όλες έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Είναι οργανωμένες, είτε από κάποιο κόμμα, είτε από κάποια οργάνωση, κάποιο σωματείο. Είναι πάρα πολύ μικρές έκταση, πάντα με ισχυρή αστυνομική παρουσία, οι οποίες δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα ούτε στην κυκλοφορία, ούτε πουθενά. Πολύ μικρές, περιορισμένες και δεν διαρκούν πολύ. Λοιπόν, δεν είναι ότι δεν διαδηλώνει ο κόσμος στην Τουρκία, διαδηλώνει. Αυτό που έγινε όμως σημαίνει ότι ο κόσμος στην κυριολεξία άκουσε φωνές και βγήκε από σπίτια του και γίνανε ένα. Δεν το έχω ξαναδεί, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο πραγματικά. Μπορώ να πω, είναι συγκινητικό αυτό που συμβαίνει. Ναι, δηλαδή ο κόσμος αντέδρασε βλέποντας το τι συνέβη τις προηγούμενες μέρες με την άγρια καταστολή. Ο κόσμος αντέδρασε. Μα η διαμαρτυρία ξεκίνησε ήσυχη καθυστική στο πάρκο, δεν ενοχλήθηκε κανέναν. Ουσιαστικά ο κόσμος που ενώθηκε μαζί τους την πρώτη μέρα ήταν ο κόσμος που περνούσε εκείνη την ώρα από την Ιστικλάλ, το κεντρικό δρόμο της Ταξίμ. Ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, οι φίλοι τους που ενημερώθηκαν και ήρθαν. Και μέσα σε πολύ λίγη ώρα εξαπλώθηκε σε όλη την πόλη αυτό. Εγώ ήμουν στην ασιατική πλευρά, δεν ήμουν απέναντι την πρώτη μέρα των γεγονότων. Και το βράδυ μαζευτήκαμε χιλιάδες στην πλατεία, στο πούμε, της περιοχής μου. Με κατεύθυνση την γέφυρα και κατ' επέκταση στα Ταξίμ. Οι διαδηλωτές κατεβαίνουν αυθόρμητα στους δρόμους, συναντιούνται έτσι με άλλους ανθρώπους από, όπως είπες, διάφορες ηλικίες, διάφορες τάξεις, διάφορες πολιτικές πεποιθήσεις, οργανώνονται στο δρόμο. Αν οργανώνονται στο δρόμο, φυσικά και υπάρχουν ήδη οργανωμένοι. Mm-hmm. Υπάρχει το Κομμουνιστικό στο οποίο βρίσκονται όλοι μαζί, υπάρχει το Φιλοπορδικό Κόμμα, όπου και αυτοί βρίσκονται μαζί, αλλά δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που να συντονίζει τον υπόλοιπο Όχι, κόσμο. Δεν μιλάω καθαρά για πολιτική οργάνωση. Λέω αν οργανώνονται σε επίπεδο αυτοπροστασίας και καθαριότητας. Είδα κόσμο να μαζεύει. Φυσικά. Ναι. Πράγμα που είδαμε σε πολλές μαζικές έτσι, και αυθόρμητες διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, και στην Αθήνα και στην Αίγυπτο και παντού. Ναι, αυτό ισχύει, αυτό που λες ισχύει. Και μάλιστα μου έκανε φοβερή εντύπωση, την Κυριακή το πρωί, το Σάββατο έμεινα στην Ταξίμ το Σάββατο βράδυ, και Κυριακή το πρωί που όλος ο κόσμος μάζευε την πλατεία. Ήταν αποσπέλαστη στην πλατεία το πρωί, δεν μπορούσαν να μπουν οχήματα του Δήμου. Είχαν κλείσει οι διαδηλωτές του δρόμου, οι οποίοι οδηγούν στην Ταξίμ. Με αποτέλεσμα όλη η δουλειά έγινε από τους κατοίκους, τους διαδηλωτές, από τους που ήταν εκεί. Και ενώ το προηγούμενο βράδυ γυαλιά, μπύρες, κουτιά, σκουπίδια παντού, την επόμενη μέρα τίποτα, ήταν πεντακάθαρα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό, πραγματικά. Πιστεύεις ή νιώθεις ότι αυτό το κύμα διαδηλώσεων πρόκειται να τελειώσει σύντομα, ξεθυμένη, ή θα γίνουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον? Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα τελειώσει σύντομα. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου και μια κυβέρνηση η οποία έχει πατήσει πάρα πολύ πάνω στο λαό της προκειμένου να ανέβει οικονομικά και να ανέβει στα μάτια της Ευρώπης, κατά τη γνώμη μου,
πρέπει αυτά τα λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και θεωρώ ότι δεν είναι αστεία πράγματα, δεν είναι κάτι παροδικό. Δεν βρήκαν αφορμή κάποιοι να βγουν στον δρόμο και να ξεσπάσουν και να περάσουν καλά και να διοχετεύσουν στον δρόμο όλη την ενέργειά τους. Όχι, όχι. Πιστεύω ότι είναι βαθύτερα τα αίτια και ότι είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει. Θα διαρκέσει μέχρι να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα το αποτέλεσμα θα είναι η παρέτηση της κυβέρνησης ή κάτι άλλο, αυτό δεν μπορώ να το πω. Και μια ερώτηση με δύο σκέλη που, για ένα θέμα που ερεθίζει πολύ τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταρχήν, έχουν καθαρά, ας πούμε, κεμαλικό χαρακτήρα τα πολιτικά αιτήματα των διαδηλώσεων και κατά δεύτερον, έχει κινδυνεύσει, ας πούμε, ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης. Λοιπόν, πρώτο σκέλος. Φυσικά και μάλιστα είναι πολύ. Έτσι, μιλάμε για την αντιπολίτευση, το δεύτερο κόμμα, ναι. Φυσικά και ακούω συνθήματα και μάλιστον ότι είμαστε όλοι στρατιώτες του Ατατούρκ πάρα πολύ συχνά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο και μάλιστα έξω, διότι εκείνοι το ξεκίνησαν. Είναι όλος ο κόσμος έξω, από όλα τα κόμματα, από όλες τις παρατάξεις ή και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε καμία παράταξη, κανένα κόμμα. Ξένοι όπως εγώ που είμαστε εδώ για τον ένα τον άλλο λόγο. Οπότε, όχι, δεν θεωρώ ότι οι κεμαλιστές είναι αυτοί οι οποίοι προωθούν την επανάσταση, ας το πούμε. Όχι. Τώρα, όσον αφορά τον ελληνικό πληθυσμό, όχι, δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση. Κινδυνεύει όσο κινδυνεύει και ο Τούρκος που διαδηλώνει. Ως διαδηλωτής, δηλαδή. Ακριβώς. Αν πάω μπροστά στον αστυνομικό, τον προκαλέσω, αρχίσω να τον βρίζω και μου ρίξει το καπνό που είναι μου, ναι, εντάξει, θα κινδυνεύσω κι εγώ. Αλλά δεν υπάρχει κανένα στόχος. Όχι. Φυσικά και ο ελληνικός πληθυσμός δεν έχει. Αν είναι δυνατόν. Και επειδή κάτι διάβασα κάπου. Πες μας λίγο σχετικά με ενημέρωση, αν υπάρχει ενημέρωση επίσημη, ένας απολογισμός για τραυματίες, νεκρούς. Αυτό που συμβαίνει είναι φοβερό. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για απολύτως τίποτα. Τα μέσα σου πουν φυσικά, δεν προβάλλουν απολύτως τίποτα. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν τραυματίες, πού υπάρχουν τραυματίες. Δεν ξέρουν οι διαδηλωτές αν πρέπει να αφήσουν ένα ασθενοφόρο να περάσει ή όχι, γιατί ακούγεται ότι μεταφέρονται χημικά μέσα από τα ασθενοφόρα. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε τίποτα, πραγματικά δεν γνωρίζουμε τίποτα. Μιλάνε για 4 νεκρούς, άλλοι μιλάνε για 5 νεκρούς. Η κυβέρνηση λέει 79 τραυματίες, οι διαδηλωτές μιλάνε για χιλιάδες τραυματίες. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε απολύτως τίποτα. Έχει διαπιστωθεί αυτό ότι υπήρξε κάποιο ασθενοφόρο που μετέφερε χημικά? Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούσε πάρα πολύ σαν είδηση. Και μεταξύ τους διαδηλωτές το ισχυρίστηκαν αυτό, αλλά δεν μπορώ να ξέρω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σαν πληροφορία πάντως, γιατί έχει υπάρξει και στην Ελλάδα σχετική πληροφορία σε μεγάλες διαδηλώσεις. Πραγματικά δεν ξέρουμε πιο βασικά, δεν ξέρουμε τον αριθμό τραυματιών, δεν ξέρουμε αν τα νοσοκομεία τους δέχονται. Ακούστηκε ότι μόνο το γερμανικό νοσοκομείο, το Αλμάνχα Στενεσί, δέχτηκε τραυματίες. Δεν γνωρίζουμε, πραγματικά δεν γνωρίζουμε. Και είναι πολύ λίγο αυτό. Γιατί έτσι δυσκολεύει το έργο των παιδιών έξω. Πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα, όσον αφορά τα μίντια, υπάρχει μόνο ένα κανάλι το οποίο καλύπτει κάποια από τα γεγονότα και υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις και υπάρχουν ρεπορτάζ. Τα υπόλοιπα τίποτα, δυστυχώς. Τα μεγαλύτερα δίκτυα. Συνεχίζουν, παίζουν σειρές. Πήραμε μια πρώτη εικόνα από το τι συμβαίνει, από το πώς είναι η πραγματικότητα και στο δρόμο αλλά και μηντιακά, από αυτά που μας είπε η Νάνα. Το πολύ σημαντικό, βέβαια, η πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει προκύψει από τότε, από την Δευτέρα που πήραμε αυτές τις συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, είναι ότι σήμερα προσήθησαν από τη Σμύρνη
39 άνθρωποι βάσει κατηγοριών ότι στο Twitter πόσταραν μηνύματα που προήγαγαν τις έκνομες ενέργειες και τα λοιπά και τα λοιπά, τα σχετικά περί παρακίνηση σε βία και τις γνωστές κατηγορίες. Έχει μεσολαβήσει βέβαια η εμφάνιση τηλεοπτική του Ταγί Περντογάν, ο οποίος χαρακτήρισε το Twitter κακό μπελά, με τη λέξη μπελά στα τουρκικά. Η στάση του γενικά σε εκείνη τη συνέντευξη, την περίπου συνέντευξη που έδωσε, το διάγγελμα που έκανε ας πούμε περίπου, ήταν πολύ προκλητική όσοι το παρακολουθήσατε. Πράγμα που εξαγρίωσε τον κόσμο ακόμα περισσότερο και πυροδότησε τη συνέχεια των διαδηλώσεων την Τρίτη, Τετάρτη, σήμερα δηλαδή. Κάθε βράδυ οι συγκρούσεις μένονται στις κεντρικές πλατείες και τους κεντρικούς δρόμους όλων σχεδόν των πόλεων και των κομοπόλεων της Τουρκίας. Τις πρώτες μέρες, όπως θα ακούσουμε τώρα και στις αγγλόφωνες συνεντεύξεις, θα μας συγχωρήσετε το γεγονός ότι δεν τις έχουμε ακόμα μεταγλωτήσει πλήρως και υποτιτλήσει, οπότε θα ακουστούν τώρα στην εκπομπή στα αγγλικά. Και επίσης θα μου συγχωρέσετε και τα αγγλικά μου, τα οποία δεν είναι τόσο καλά στο μιλητό. Ωστόσο, βγαίνει ένα νόημα. Μιλήσαμε με ένα αγόρι και ένα κορίτσι από την Κωνσταντινούπολη. Ο ένας είναι από τη Σμύρνη και βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι μας έφεραν και αυτή την εικόνα και από τους δρόμους και από το πώς ένιωσαν και τι τους όθησε να συνεχίσουν να προχωρήσουν στις μεγάλες μαζικές διαδηλώσεις μετά το Πάρκο Γκεζί, αλλά και το πώς τους αντιμετωπίζουν τα κανάλια, τα οποία ακούσαμε και πριν ότι δεν μεταδίδουν καμιά πληροφόρηση σε σχέση, επίσημα σε σχέση με τραυματίες, νεκρούς και τα σχετικά. Πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη των δύο παιδιών, του SK και της του SB και της AK. My first question is if you have been personally in a demonstration all these days. Yes, of course, we did. We were just, you know, our first mission was just about the park. We were just there just to say the trees and not letting them to touch our park and something. Mm-hmm. And all of a sudden, early in the morning, we woke up with a hard smell of gas and we didn't know what was going on. And we never even expected such kind of attitude from the police. And so all of a sudden we woke up and it was like a hell. And the rest of the days and the second day and the third day, and we kept on participating in the demonstrations that we, after a while, we all realized that this is just not about the park. So, you know, the protests and demonstrations became against the government. Mm-hmm. Because, you know, all right, you know, let's say we say the trees, we say the park, but the attitude of the police, so also the attitude of the government was totally against us. So all we had to do is just to show to defense ourselves, our human rights against the government. How would you describe the spirit of the demonstrations? You already mentioned that it's not about the park anymore. It's not only about the park anymore. Is the spirit anti-police, anti-AKP, anti-authoritarian, mixed, or something else? We can just say that, that was a real nice question. But the thing, I can't say that, I can't tell you that quite a certain answer for, you know, this is just for against the government. You know, you crossed the line, man. That's the thing. You crossed my line, you touched my human rights, so you had to pay for it. So that was the spirit. That's all I can tell you.
I mean, if you touch my rights, if you touch my freedom, you have to pay for this. It's not specifically because of the party, of the specific party. It's because the line was crossed. Exactly. It's because, you know, even the political parties, the support. I mean, I personally can honestly tell you that I'm not even a fan of a politics. I was there to say the trees and say the banners, you know, there of the symbol of Taksim, Stiklal. And but they changed the subject, so we changed the subject as well. So all we had to do is just to defend ourselves and defend our human rights. This is ridiculous. I mean, this is pathetic, and this is, you know, I've spent a long time in some other countries. I've spent my life and never even witnessed such kind of things. But as you said, the spirit of the group, that made me proud. I mean, I want to be there, even right now. Do you have a general idea of the number and magnitude of demonstrations in the rest of the country, apart from Istanbul? Well, all around, if you say that all around Turkey, it's over a million for sure. This is for sure. And we have reports of demonstrations virtually in every city and town. Sure, especially the big, our biggest ones. And even, you know, as far as we read from the news, from following the social medias, even the little towns, even the government, I'm pretty sure that government doesn't even care about who's doing, you know, but even the little towns are demonstrating, from the biggest cities through the little towns. And do you feel that this wave of demonstrations is going to end soon, or that there is still a lot going to happen? This is related with the second question. Well, this is like, the more they offend us, the more we'll keep doing it. That's the thing. I mean, we just want the solution, but of course we have disadvantages in our group as well. We don't say that leave the country or something like that. We just want them to don't touch our, you know, we just don't want them to touch our human rights. We, you know, I wish I could give you my name, man. You know, I wish I could let you see me or the whoever it is. Yeah. But unfortunately, there's a kind of like a freedom of speech over here. And, you know, this is pathetic. Well, most pathetic thing is, forgive me the comment, is it's happening in other countries as well. A freedom of speech, man, that's the thing. That's what I don't really understand. I mean, well, that's the thing that I can say. Okay, is there anything else you would like to add? Well, the only thing I would like to add, I have a lot of connections, friends from all around the world that I have, and regarding the social media, I see a lot of friends who are supporting us from all around the world, even the people I know, even the people I don't know, you guys or whoever, you know, who they know who we are, you know, who they are. So I just want to say, we appreciate all of your support. Yeah, thanks very much. Thank you very much. Start with what you feel like about what's happening in Turkey. I think it's a big step that we stood up for our rights, because this country has been shutting up for years, and they have been our rights, our freedoms all over, and we didn't stood up for anything, or just a few of us stood up, and that could not be generalized to the society itself. But now the society itself is reacting, and I think it's the one thing that we should have done long ago, so the things wouldn't end up here. I'm glad that we came to this point.
What made you participate in the demonstrations? I'm not really an activist or didn't participate in any of the activities in any political event or anything before. And I'm 26 and I didn't do anything until today or yesterday. I just started to watch things from social media and visual media. But it was, at the beginning, it was just the event that we kept ignoring, and it was some people doing something there, but we didn't really react to it or do anything about it. But then police came up, and they started to throw gas grenades on people who were reading books or playing some music or sitting around the trees, and the media didn't do anything. People were just kept doing what they were doing daily. So at some point, we felt that we couldn't just sit there in front of our notebooks and do nothing. So we went there and participated in the events. That's you brought up a very interesting point about the media. How are the media covering what's happening for 3-4 days now in Turkey? They didn't cover anything. Like, they were showing that there was some activists just sitting there for the trees. But like, it's a major event, but they covered it like 1 or 2 minutes and didn't show anything or didn't explain their cause. They just say that they are sitting there and doing things that Turkish people don't really appreciate, like big groups. Men and women together, they're reading, doing things. They looked like they didn't have jobs, so they were just fooling around. But like they did not provide any context of what was They didn't explain their cause. They didn't tell the people why they are doing that. Mm-hmm. And you are not from Istanbul, right? You are from Istanbul. Did you have any contacts from with people from other cities? I have contacts from Ankara and. My friends are from Izmir. Did you ever understand what made people from other cities feel like going to demonstrate for what was happening in Istanbul? I think it's the information that media didn't give. The act of police was the major event, mm-hmm. I think, because police acted so brutally that all the people, in fact, threw up all the anger that they felt before this. The authority they felt, the excessive forces. I think it's not the trees, it's not anything that has been done in the last week, but people have been bringing up some anger lately. Uh-huh. I think it's that. I don't think that the trees are the point. The trees are just some symbols, because we people are reacting to something. We are telling it, we are doing something about it, but the government doesn't care about us. They don't listen to us. They don't appreciate what we think. They just say that we are doing something, and you should accept that, because half of the people in this country voted for us. So you can't do nothing about it. So they say that we have the people, and we don't count you. You just are some people, and you're just some people. We are the people. But
we are trying to show them that they are not the people. Mm-hmm. Thank you very, very much. Και τα δύο παιδιά που μας μίλησαν δεν ήθελαν να... οι οποίοι είναι τουρκικής υπηκότητας. Ο ένας είναι από τη Σμύρνη, η κοπέλα ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί μπερδεύτηκα κιόλας και τη ρώτησα αν είναι ή όχι από την Κωνσταντινούπολη. Δεν ήθελαν να φανούν ούτε τα πρόσωπά τους, ούτε να πουν τα πλήρη τους ονόματα. Και μάλιστα το υπογράμμισε αυτό ο SB, το παιδί που μίλησε πρώτο. Και είπε ότι είναι φοβερό το γεγονός ότι φοβάμαι να με δεις, ότι φοβάμαι να βγάλω το όνομά μου και να βγω με τη φάτσα μου για να μιλήσω για αυτό που συμβαίνει. Βέβαια, εκεί κάπου του είπα ότι μην ανησυχείς, αυτά συμβαίνουν και σε άλλες χώρες. Άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως και οι δικοί μας, δεν μπορούν να μιλήσουν για αυτά που κάνουν και δεν μπορούν να βγουν δημόσια να υποστηρίξουν τις ενέργειές τους, τις δράσεις τους και την αντίστασή τους. Και όπως ακούσατε και οι δύο υπογράμμισαν την στάση των μέσων. Η ΑΚ, μάλιστα η AK, είπε ότι στα πρώτα ρεπορτάζ για το τι συνέβη στην πλατεία Ταξίμ, δίπλα στην πλατεία Ταξίμ στο πάρκο Γκεζί, παρουσίασαν κάτι ολιγόλεπτα, ενώ είχε γίνει ο χαμός στην Κωνσταντινούπολη, παρουσίασαν κάτι ολιγόλεπτα ότι κάποιοι βρίσκονταν εκεί και διαμαρτύρονταν, ούτε γιατί, ούτε πόσες μέρες πριν, ούτε αν είχε συμβεί κάτι. Έτσι, απλώς κάποιοι διαμαρτύρονταν, επενέβη η αστυνομία, τους διέλυσε και αυτό ήταν όλο. Ενώ μετά και γόταν η πόλη, εκτός ότι και γόταν, γινόταν και ένας χαλασμός. Ο ήχος δεν είναι πολύ καθαρός στο Skype, γιατί εκείνη την ώρα γινόταν ο χαμός απ' έξω από τα κατσαρολικά που χτυπάγανε σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Η κάλυψη των διαδηλώσεων μέσα στην Τουρκία, από τα μέσα, τα δικά τους media δηλαδή, ήταν ίδια με την κάλυψη που κάνουν τα ελλαδικά, τα ελληνικά ας πούμε, media στις εδώ διαδηλώσεις, αλλά εκ διαμέτρου αντίθετη όσον αφορά αυτό το γεγονός. Γιατί τα ελληνικά media αναφέρθηκαν σε αστυνομική βία, αναφέρθηκαν σε τραυματισμούς διαδηλωτών, αναφέρθηκαν σε ένα σωρό ωραία πράγματα. Έχουμε ενδεικτικά ένα, δεν θα παίξει για πολλή ώρα, έτσι να πάρουμε υπόψη, να λάβουμε υπόψη το κλίμα ας πούμε, από ένα αντίστοιχο ρεπορτάζ του Μέγκα αυτών των ημερών. Καταιγισμός δακρυγόνων από τη μία. Πέτρες και μολότοφ απ' την άλλη. Το κέντρο της Κωνσταντινούπολης θυμίζει πεδίο μάχης, με τις δυνάμεις καταστολής να επιστρατεύουν εκτοξευτήρες νερού, κλόμπς και σπρέι πιπεριού, προκειμένου να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος. Οι δρόμοι στο πέρα φλέγονται. Οι συνταρακτικές εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου. I have never seen violence on this scale for such a prolonged period. And this is coming just a few hours after the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan broke his silence about these demonstrations. Ανάλογες σκηνές εκτυλίσσονται και σε άλλες συνοικίες της γύρω περιοχής. Αλλά και στη γέφυρα του Βοσπόρου το πρωί, όταν χιλιάδες Τούρκοι επιχείρησαν από την ασιατική πλευρά να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ.
Για πέμπτη συνεχή μέρα, οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την υπέρμετρη χρήση βίας κατά της ειρηνικής απόπειρας ακτιβιστών να προστατεύσουν το πάρκο Γκεζί από τα κυβερνητικά σχέδια ανάπλασης της περιοχής και ανέγερση στρατών που υπήρχε στο σημείο επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Çok yoğun bir polis terörüne maruz kaldık. Gaz bombaları her yerde. Metroda ben sıkıştım. Metronun içine gaz bombası atıp kapıları üzerimize kapattılar. Kesinlikle burada her görüşten insan var. Her mezhepten insan var. Ama buna rağmen polisin tutumu hiçbir şekilde değişmiyor. Kimsenin elinde tabanca yok, bıçak yok. Yani ortalığın bu hale gelmesine sebep bile bence sivil polisler olabilir. Η δικαστική απόφαση που παγώνει τις εργασίες στο πάρκο κοντά στην πλατεία Ταξίμ δεν στάθηκε ικανή να σβήσει το φυτίλι της οργής. Οι διαδηλώσεις γρήγορα εξελίχθηκαν σε κίνημα διαμαρτυρίας κατά του αυξανόμενου, όπως καταγγέλλεται, αυταρχισμού του Ταγί Περντογάν, της κουλτούρας των απαγορεύσεων του κυβερνώντος Ισλαμικού κόμματος και του νεοοθωμανικού οράματός του. Και ξαπλώθηκαν σε άλλες 12 πόλεις εκτός από την Κωνσταντινούπολη, με βία επεισόδια να σημειώνονται κυρίως στην Άγκυρα και τη Σμύρνη. We don't want this place to turn into a shopping mall, and now this has turned into something else, because the prime minister is controlling the media, the police, and we have no control about what gets out in terms of news from Turkey. This isn't about a shopping mall anymore, is it? Not anymore. This is, I think, it's going towards something political, and suppression has come to a certain level where people are fed up with this. So we're going to try to change this. Devam ediyor saldırmaya. Bir hukuk hiçbir şey dinlemiyor zaten yani. 3 gün sonra kaldırırlar, değiştirirler, vazgeçerler. Çünkü kendini padişah zannediyor ve diktatoryasını kurmaya çalışıyor. Biz de buna izin vermemeye çalışıyoruz. Επισήμως οι αρχές κάνουν λόγο για 12 τραυματίες, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 4 νεκροί, εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί και πάνω από 140 συνελήφθησαν μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Απτόητος, ο Τούρκος Πρωθυπουργός διακήρυξε ότι τα σχέδια ανάπλασης του πάρκου θα προχωρήσουν. Είπε ότι η κινητοποίηση έχει πάρει ιδεολογική μορφή, κατήγγειλε ως παράνομες τις διαδηλώσεις και πέριψε την ευθύνη για τις ταραχές στους διαδηλωτές, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία. Όπως καταλάβατε, τέτοια κάλυψη ούτε τα εναλλακτικά μέσα δεν θα μπορούσαν να κάνουν για τα γεγονότα στην Τουρκία. Αλλά βλέπετε, ήταν τα γεγονότα στην Τουρκία. Γιατί αν είχαμε τα ίδια γεγονότα, όπως και τα είχαμε σε μικρότερη έκταση ή λίγο διαφορετική κλίμακα στην Ελλάδα, η κάλυψη φυσικά από τα μίντια θα ήταν τελείως διαφορετική. Όπως βέβαια, όπως ακριβώς ήταν και η κάλυψη από τα μίντια μέσα στην Τουρκία. Ρεπορτάζ δεν θα βρείτε, όσο και αν ψάχνετε από τουρκικά μέσα, για το τι συμβαίνει εκεί. Έτσι ένα διεθνές καθεστωτικό μέσο, το οποίο διεθνές παραδοσιακό, traditional ας πούμε, καθεστωτικό, δεν ξέρω αν το λες, μέσο το οποίο κάνει ρεπορτάζ από την Τουρκία κάθε μέρα και με πολύ καλή κάλυψη της εικόνας των γεγονότων, είναι το Euronews. Το οποίο βέβαια χρηματοδοτείται από τις τσέπες μας και από τους φόρους που πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς σημειώνουν, βλέπω, σημειώνεται στο chat ακριβώς αυτά, το πέταξαν δακρυγόνο στο μετρό και έκλεισαν τις πόρτες. Αυτά μόνο στην Τουρκία γίνονται, γιατί όταν έγιναν στην Ελλάδα και όταν υπήρχαν όχι ένα, αλλά 4-5 δακρυγόνα, βόμβες δακρυγόνων έπεσαν μέσα στο μετρό με εκατοντάδες κόσμο και τραυματίες μέσα, δεν αναφέρθηκε νομίζω κανένα mainstream media σε όλα αυτά που συνέβησαν. Και να, σχετικά με τους, να κλείσουμε λέγοντας σχετικά με τους προσαγγελίες της Σμύρνης, οι προσαγωγές που είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι έγιναν για παρακίνηση σε βία μέσω Twitter και κοινωνικών δικτύων γενικότερα. Όσοι δεν είδατε την εκπομπή από την αρχή, ναι, έγινε και αυτό. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι θα αφαιθούν ελεύθεροι τις επόμενες ώρες. Ήταν η τελευταία ενημέρωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Σμύρνης πριν από μισή ώρα. Αυτά για την σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι πήραμε μία γεύση της κατάστασης στην Τουρκία. Θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τρίτη κανονικά, ελπίζουμε, χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα αυτή τη φορά, στις 10
με το επόμενο αντισπίν και ένα άλλο θέμα που θα καλύψουμε εκτενώς και την επόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά και καλό βράδυ.